Εκεί που μας χρωστάγανε, μας πήραν και το βόδι. Τι άλλο να πει κανείς όταν ακούει τον κύριο Μητσοτάκη στη σημερινή συζήτηση να κάνει απολογισμό του κυβερνητικού έργου για την κοινωνική πολιτική. Προκαλεί η κοροϊδία σας να ονομάζεται κοινωνική πολιτική τα ψίχουλα του κατώτατου μισθού. Το ίδιο ισχύει και για ό,τι μπορεί να βαφτίσατε φιλεργατικό, όμως στην πραγματικότητα επιδεινώνει τη θέση των εργαζομένων, ευρύτερα των λαϊκών στρωμάτων. Αναφέρομαι και στο αντεργατικό έκτρωμα του Χατζηδάκη και στην ιδιωτικοποίηση του ασφαλιστικού και σε άλλα δήθεν κοινωνικά. Ακούγοντας κάποιος τη σημερινή συζήτηση, αναρωτιέται αν έχετε και συνέστηση της κατάστασης. Γιατί σήμερα δεν είμαστε στο 2012, στην αρχή της κρίσης που επιδείνωσε απότομα τη ζωή των εργαζομένων. Είμαστε στο 2022 και πάνω στα βάρη εκείνης της κρίσης έχουν φορτωθεί και αυτά της πανδημίας και της νέας οικονομικής κρίσης και τώρα έχουμε και τις επιπτώσεις του πολέμου. Και αν οι εργαζόμενοι δυσκολεύονταν μια φορά να επιβιώσουν με τις περικοπές τους φόρους που παγιώθηκαν, φανταστείτε τι γίνεται τώρα που το πενιχρό εισόδημα εξανεμίζεται από το τσουνάμι της ακρίβειας. Ορισμένοι μεγαλοπαράγοντες του τουρισμού και υπουργοί της κυβέρνησης διαμαρτύρονται ότι λείπουν από την τουριστική βιομηχανία 50.000 εργαζόμενοι. Ρωτάμε ευθέως, πηγαίνετε εσείς να δουλέψετε σεζόν σε ένα νησί για 3-4 μήνες χωρίς κανένα ρεπό, με ωράριο 10 με 12 ώρες συνεχόμενες και στην καλύτερη να έχετε εισόδημα 700 άντε 800 ευρώ το μήνα και να μην έχετε δικαίωμα μετά ούτε καν για το Ταμείο Ανεργίας, χωρίς να συζητάμε για τις συνθήκες διαβίωσης. Ξαναρωτάμε, έχετε συνέστηση πώς ζει καθημερινά μια λαϊκή οικογένεια? Απλοί εργαζόμενοι κλήθηκαν να πληρώσουν 1.000 ευρώ για λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος. Με απλά λόγια, η ακρίβεια δεν είναι ένας δείκτης τιμών που αρκεί να τον παρακολουθείτε όπως μας λέτε. Το πραγματικό κόστος ζωής για την εργατική, τη λαϊκή οικογένεια έχει φτάσει σε σημεία όπου οι εργαζόμενοι κυριολεκτικά σφίγγουν το ζωνάρι, όπως έλεγαν και πιο παλιοί. Τα ενίκια μέρα με τη μέρα σκαρφαλώνουν. Το 60% των εργαζομένων κάνει περικοπές σε στοιχειώδες ανάγκες για να πληρώνει το ενίκιο, ενώ σχεδόν το 50% δεν μπορεί να το καλύψει. Τα υψηλά ενίκια είναι μεταξύ άλλων αποτέλεσμα και της επέκτασης του τουρισμού στα κέντρα των πόλεων και της κυριαρχίας των Airbnb που εξωθούν όλες τις υπόλοιπες χρήσεις. Αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά ότι η οικονομία της αγοράς, η κατοικία εμπόρευμα, η καπιταλιστική σας ανάπτυξη δεν μπορεί να λύσει ούτε τα στοιχειώδη, όπως είναι η στέγαση για όλους, ζήτημα που ακόμα και ο σοσιαλισμός που γνωρίσαμε με όλες τις αδυναμίες του το έλυνε ήδη από τη δεκαετία του 1930. Λύση σήμερα μπορεί να δώσει η πρόταση που έχουμε καταθέσει για πρόγραμμα λαϊκής στέγης. Πάνω από 1,5 εκατομμύριο νοικοκυριά δεν μπορούν να πληρώσουν τους φόρους που έχετε επιβάλει. Και έρχεστε εδώ σήμερα να πείτε στον ελληνικό λαό ότι μεριμνάτε για το εισόδημά του. Το σουβλάκι με πίτα, το γνωστό πιτόγυρο, έχει πάει 3 και 3,5 ευρώ. Η βενζίνη 2,5 ευρώ το λίτρο. Το σούπερ μάρκετ έχει εκτιναχθεί. Καταλαβαίνουμε ότι εσείς δεν τρώτε σουβλάκια συνήθως, αλλά ούτε βενζίνη βάζετε. Για να έχετε λοιπόν μια κλίμακα, δύο Σαββατοκύριακα μέσα στην Αθήνα και τα 50 λίτρα γίνονται καπνός. Και αυτά με τη χαμηλή τιμή των 2 ευρώ. Λέτε μετά
για μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας στα διάφορα ΠΑΣ κλπ. Μα πραγματικά πιστεύει κανείς ότι χτυπάτε τις ανατιμήσεις της βενζίνης όταν μειώνετε την τιμή της στα 2 ευρώ ανά λίτρο για 50 λίτρα? Για το ηλεκτρικό ρεύμα η εξίσωση όντως είναι πιο περίπλοκη, πιο πολύπλοκη. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται σαν εκεί να κάνετε κάποια πιο ουσιαστική μείωση. Όμως, αν δει κανείς τις λεπτομέρειες, θα καταλάβει. Η ουσία είναι ότι οι ενεργειακοί όμιλοι που παράγουν πανάκριβο ρεύμα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από φυσικό αέριο και κυρίως οι εφοπλιστές που μεταφέρουν το υγροποιημένο φυσικό αέριο θα συνεχίσουν να καταγράφουν τεράστια κέρδη μόνο από τις τσέπες του ελληνικού λαού. Θα αλλάξει μόνο ο τρόπος, φόροι και όχι ρήτρα αναπροσαρμογής. Και όχι μόνο αυτό. Τελικά μεταφέρεται στους εργαζόμενους που πληρώνουν τους φόρους και τις εκπτώσεις που παρέχεται στη βιομηχανία και στον τουρισμό. Με απλά λόγια, οι εργαζόμενοι, για το εισόδημα των οποίων, όπως λέτε, μεριμνάτε, θα πληρώσουν περισσότερα από πριν, όχι λιγότερα. Μετά μας λέτε ότι εφαρμόζεται πολιτικές με έντονο κοινωνικό πρόσημο. Να συμφωνήσουμε στο πρόσημο. Μπορείτε όμως να μας πείτε η ανεργία τι πρόσημο έχει. Και μην μας πείτε πάλι ότι τη μειώσατε από εκεί που σας την άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς δεν θα βγάλουμε τώρα τα κομπιουτεράκια, ξέρουμε πως έχετε τα εργαλεία. Σας τα έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα ενσωματώσατε στο νόμο για τον ΟΑΕΔ. Ξέρουμε πως έτσι μπορείτε να εξαφανίζετε τους άνεργους από τα επίσημα στοιχεία σας. Επίσημα πάντως, η Ελλάδα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στόχος σας είναι επίσημα οι άνεργοι να εμφανίζονται πεσμένοι στο μισό από το 1 εκατομμύριο που είναι σήμερα. Με αλχημίες, ναι, μπορείτε να τα καταφέρετε, αναμφίβολα. Δεν μπορείτε όμως να εξαφανίσετε αυτούς που πια δεν αναζητούν εργασία, που αναγκάστηκαν να φύγουν μετανάστες, τις εκατοντάδες χιλιάδες που ημιαπασχολούνται, αλλά καταγράφονται γενικά ως εργαζόμενοι. Ξέρετε πως με τον νόμο που ψηφίσατε και μια ώρα τη μέρα να δουλεύει κάποιος αρκεί για να καταγράφεται ως εργαζόμενος. Όμως ούτε την ανεργία των νέων μπορείτε να εξαφανίσετε, που προσεγγίζει το 40%, ούτε την μακροχρόνια ανεργία που τσακίζει κόκαλα. Εμείς, κύριοι της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, των υπολείπων, δεν αντιμετωπίζουμε την ανεργία ως αριθμητικό δημοσιονομικό στοιχείο, αλλά ως κρίσιμο ζήτημα που αφορά χιλιάδες συνανθρώπους μας οι οποίοι δεν έχουν εισόδημα και δεν μπορούν να ζήσουν. Αυτό ισχύει και για όσους μόλις το 10% των ανέργων έχουν ως εισόδημα το επίδομα ανεργίας. Ποιος από εσάς εδώ μέσα μπορεί να ζήσει με το εξευτελιστικό ποσό των 437 ευρώ το μήνα? Εμφανίζεται ως λύση τα διάφορα προγράμματα επιδότησης των επιχειρήσεων να προσλάβουν ανέργους για συγκεκριμένο μικρό χρονικό διάστημα. Παλιά γνωστή πρακτική με διαφορετικά κάθε φορά ονόματα, όμως λύση δεν δίνει. Αφού κάνετε απολογισμό, πείτε μας πόσες θέσεις από αυτά τα δίθεν προγράμματα στήριξης μετατρέπονται σε σταθερή εργασία. Γιατί συνήθως ο άνεργος γυρίζει πίσω από εκεί που ξεκίνησε, δηλαδή στις λίστες ανεργίας του ΟΑΕΔ. Τα στοιχεία από τα προγράμματα δεν αποτυπώνουν την πραγματικότητα της ανεργίας. Είναι μια εικόνα της στιγμής, όμως όταν ο χρόνος κυλάει, αυτό που αποκαλύπτεται είναι η ανακύκλωση της ανεργίας. Φύγεσαι, έλασαι. Φτάσατε μάλιστα στο σημείο να μιλάτε για δήθεν προνόμια στους ανέργους. Από πού και ως πού θεωρείται προνόμιο ο άνεργος να πρέπει διαρκώς να αποδεικνύει ότι είναι άνεργος και πως αναζητά εργασία? Διαθέσιμος να παρακολουθήσει αμφιβόλου ποιότητας και περιεχομένου προγράμματα κατάρτισης. Υποχρεωμένος να δεχτεί κάθε εργασία, ακόμα και μακριά από το σπίτι του, το αντικείμενό του και με οποιοδήποτε εσχρούς όρους. Κάπως έτσι
μια σερβιτόρα στη Γερμανία κλήθηκε να δουλέψει σε οίκο ανοχής. Είναι γνωστό το ακραίο αυτό παράδειγμα, αλλά είναι μέρος των πολιτικών επιλογών σας και για την Ελλάδα. Και μη μας απαντήσετε πάλι ότι όποια δουλειά δεν είναι ντροπή. Και συνεχίζουμε. Μιλάτε για κοινωνική πολιτική όταν με ευκαιρία την πανδημία υλοποιήσατε με τους διάφορους επιχειρηματικούς ομίλους ό,τι πιο αντεργατικό ήταν σε εκκρεμότητα. Και αναφέρομαι στην απελευθέρωση των απολύσεων. Κανένα όριο, καμιά προστασία της εργασίας. Χιλιάδες εργαζόμενοι απολύθηκαν παρά τις υποτιθέμενες ρήτρες προστασίας. Πιο κραυγαλαία τα παραδείγματα των ομαδικών απολύσεων στα πετρέλαια Καβάλας, στα λοιπάσματα Καβάλας. Και τώρα προχωράτε και στο νέο έγκλημα κατά των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ, με το σταμάτημα της παραγωγικής της δραστηριότητας από 1 Αυγούστου, όπως ενημέρωσε ο διαχειριστής, σαν αποτέλεσμα της ντροπολογίας που ψηφίσατε, σε μια περίοδο που οι τιμές του νικελίου βρίσκονται στα ύψη. Καλά, δεν θα το γλιτώσετε βέβαια το σκαμνί σε αυτή την περίπτωση, κυρίως όμως δεν θα γλιτώσετε από την οργή των εργαζομένων και των οικογενειών τους. Σκέφτονται ήδη να σας μαυρίσουν στη Φθιώτιδα, στην Εύβοια, στην Κοζάνη, παντού. Αλήθεια, ονομάζεται κοινωνική πολιτική τα προνόμια που δίνεται αβέρτα σε διάφορους επιχειρηματίες, το πάγωμα των ασφαλιστικών εισφορών τους, τις φοροαπαλλαγές τους, τις μειώσεις μισθών που κάνουν, τη μη καταβολή της μισθοδοσίας στους εργαζόμενους τους, την πλήρη απορρίθμιση των εργασιακών σχέσεων και τόσα άλλα. Δεν τα ξέρετε αυτά? Έχουμε και λέμε εκ περιτροπής εργασία, πλήρωτες υπερορίες, χωρίς όριο μετακίνηση των εργαζομένων, αναγκαστικές άδειες, αναστολές συμβάσεων, ένταση της τηλεργασίας με εργασία χωρίς ωράριο, χωρίς δικαιώματα και άλλα πολλά. Εσείς όλα αυτά πώς τα λέτε κοινωνική προστασία? Προφανώς, όπως ονομάζεται προστασία και την άρση κάθε περιορισμού για την πολιτική επιστράτευση, για την επίταξη απεργών, προκειμένου να νομιμοποιηθεί η καταστολή, να μπουν οι πολιτικές και συνδικαλιστικές ελευθερίες στο γύψο. Προσπαθείτε να εκπαιδευτείτε και στην κοινωνική πολιτική με ξένα κόλληβα. Στηρίξατε μεγάλες επιχειρήσεις και μάλιστα τις πάρα πολύ μεγάλες που έχουν μπουκώσει τόσα χρόνια από τα κέρδη με επιπλέον 10 δισεκατομμύρια και λέτε ότι τα δώσατε στους εργαζόμενους. Πραγματικά ξένα κόλληβα όμως. Προγράμματα κατάρτισης, δωράκια σε σχολάρχες και λοιπά τροκτικά των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, που με το αζημίωτο πλουτίζουν στο όνομα δήθεν της εξειδίκευσης και της συνεχιζόμενης κατάρτισης των εργαζομένων. Ξεχνιέται το φιάσκο του σκόιλ ελικικού, για να ξεχάσουμε και τα ελληνικά που ξέρουμε δηλαδή. Αλήθεια, κοινωνική πολιτική είναι και η ψηφιακή κάρτα? Αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά το σύγχρονο εργαλείο μέτρησης του χρόνου εργασίας προς όφελος της μεγαλοεργοδοσίας που καταγράφει τη συνολική δραστηριότητα του εργαζόμενου, ακόμα και πότε πάει η τουαλέτα. Πάγωσαν τα χαμόγελα, ακόμα και στα τηλεοπτικά σποτάκια και εδώ στην Ελλάδα, από την πρώτη μέρα εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας ή πιο σωστά του ψηφιακού μετρητή της εργασιακής εξόντωσης. Βροχή οι καταγγελίες των εργαζομένων από τα σωματεία. Δεν τις έχετε υπόψη σας? Να σας πούμε μερικές εμείς. Πάρα πολλές είναι. Κάποιες από το Σύλλογο Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας εδώ, σε σούπερ μάρκετ. Να μην πω ποιο είναι. Δόθηκαν οδηγίες σε εργαζόμενους που πιάνουν δουλειά στις 5 π.μ. να χτυπάνε την κάρτα τους στις 6 π.μ. για να μην φανεί η μία ώρα νυχτερινής απασχόλησης. Προϊστάμενοι ταμείων ζητούσαν από τους ταμείες να χτυπήσουν την κάρτα τους ακριβώς στις 21, δηλαδή στις 9 το βράδυ, ενώ ακόμα ήταν στο πόστο τους και εξυπηρετούσαν πελάτες. Και ύστερα μιλάτε από αυτό εδώ το βήμα, κύριε Μητσοτάκη, για το ότι υλοποιείτε ότι νόμος είναι το δίκιο του εργάτη.
που στηρίζει το ΚΚΕ, αλλά αυτοί είστε. Αυτή τη μεγάλη φιλεργατική καινοτομία, βέβαια ψηφίσατε κι εσείς κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ και εσείς του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ που αποσιάζεται ομαδικά αυτή τη στιγμή, όταν ψηφίζατε και πάνω από τα μισά άρθρα του νόμου Χατζηδάκη. Και μη μας πείτε, κύριοι της κυβέρνησης, πως αυτές οι καταγγελίες των εργαζομένων είναι υπερβολές και δεν γίνονται, γιατί θα σας απαντήσουμε ποιος θα το ελέγξει. Μήπως το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, το οποίο δεν του έφταναν οι τεράστιες ελλείψεις, το μετατρέψατε και σε ανεξάρτητη αρχή για να απαλλάξετε το κράτος από κάθε ευθύνη και τις πιέσεις βεβαίως κυρίως που ασκούν οι εργαζόμενοι και τα σωματεία τους για εντατικοποίηση των ελέγχων για μέτρα ασφάλειας και υγείας. Βαφτίζετε κοινωνική πολιτική μέτρα μόνο κατ' όνομα φιλεργατικά, όπως αυτό της εξίσωσης, της αποζημίωσης απόλυσης με τους εργατοτεχνίτες, με εκείνη των υπολείπων υπαλλήλων. Φτηνό το κόλπο της δίθεν ισοτιμίας και ισονομίας που τάχα προωθείτε, γιατί κρύβεται πως με τους νόμους των τριών μνημονίων οι μισθοί με βάση τους οποίους υπολογίζονται οι αποζημιώσεις έχουν μειωθεί στο μισό και βάλε. Οι αποζημιώσεις έχουν ήδη εξισωθεί προς τα κάτω, ενώ με τους νόμους για την απελευθέρωση των απολύσεων η εργοδοσία μπορεί να πληρώνει ακόμα μικρότερες αποζημιώσεις και να πέφτουν στο μισό. Μετά από όλα αυτά, μας λέτε ότι δείχνετε σεβασμό στον εργαζόμενο και μέριμνα για την αύξηση του εισοδήματος. Σέβεστε τόσο πολύ το εισόδημα των εργαζομένων που με τον κατώτατο μισθό συμπεριφέρεστε ως γενικός δερβέναγας, ακυρώνοντας τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ επίσης. Ποιον κοροϊδεύετε? Η αύξηση στον κατώτερο μισθό πραγματοποιήθηκε για να βάλει φρένο στις γενικότερες εργατικές διεκδικήσεις για αυξήσεις στους μισθούς, να ορίσει δηλαδή ταβάνι. Τα 713 ευρώ μεικτά παραμένουν μετά από 13 χρόνια κάτω όχι μόνο από τα 751 ευρώ του 2012, αλλά και από τα επίπεδα του 2009. Και από το μεγάλο σεβασμό σας για το εισόδημα των εργαζομένων, φτάσαμε δήθεν στο μεγάλο σεβασμό σας για την τρίτη ηλικία. Εδώ υπάρχει τεράστιο πολιτικό ζήτημα και μην παριστάνετε τους ανήξερους. Εσείς λέγατε τον Ιούλιο του 2020 στους συνταξιούχους πως δεν χρειάζεται να ασκούν προσφυγές, να τρέχουν σε δικηγόρους για τα αναδρομικά, ότι χρειάζεται μόνο λίγη υπομονή, καθώς δεν τίθεται κανένα θέμα παραγραφής. Και έρχεται σήμερα το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο έκρινε ως άκυρες τις μειώσεις των συντάξεων και δικαιώνει μόνο όσους προσέφυγαν στη δικαιοσύνη. Δεν τρέπεστε? Έχετε την πολιτική ευθύνη για την παραγραφή ουσιαστικά των αναδρομικών όσων συνταξιούχων ύστερα από δικές σας προτροπές δεν προσέφυγαν στα δικαστήρια. Γι' αυτό σας λέμε καθαρά, προχωρήστε τώρα σε νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να αποδοθούν τα αναδρομικά σε όλους τους συνταξιούχους. Τίποτε άλλο, τίποτε λιγότερο δεν μπορεί να γίνει ανεκτό. Για ποιο σεβασμό λοιπόν μιλάτε προς την τρίτη ηλικία? Όχι μόνο δεν καταργήσατε τον νόμο Κατρούγκαλου, αντίθετα τον ισχυροποιήσατε παραπέρα με τον νόμο Βρούτσι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι παραμένουν σε ισχύ οι τεράστιες περικοπές της συντάξης. Δεν υπάρχει καμιά στήριξη των χαμηλοσυνταξιούχων. Δεν υπάρχουν κατώτερα όρια. Το κράτος εγγυάται μόνο ένα φιλοδόρημα 384 ευρώ το πολύ στους απόμαχους της δουλειάς. Με τους συντελεστές αναπλήρωσης και τις προσωπικές διαφορές έχουμε συντάξεις πείνας και μικρές αυξήσεις εάν και εφόσον. Την ίδια στιγμή ιδιωτικοποιήσατε την επικουρική ασφάλιση. Όμως η μείωση της προσωπικής διαφοράς αποδεικνύει ότι δεν καταργήθηκε ο νόμος Κατρούγκαλου που πετσόκοβε τις συντάξεις. Μια άλλη κοινωνική παροχή
η περικοπή, όπως λέτε, από 60% στο 30% στις συντάξεις όσων συνεχίζουν να εργάζονται, μόνο που αυτό είναι κίνητρο παραμονή στην εργασία, ώστε να συνεχίσουν να καταβάλλονται εισφορές. Αντί να ντρέπεστε που ένα τμήμα των συνταξιούχων συνεχίζει να δουλεύει και μάλιστα σε πολύ μεγάλη ηλικία, γιατί η χαμηλή του σύνταξη δεν του επιτρέπει να ζήσει, μιλάτε για κοινωνική πολιτική. Ντροπή πρέπει να νιώθετε και για το έσχος των συντάξεων που εκκρεμεί η έκδοσή τους. Μιλάμε για περίπου 140.000 κύριες και παράλληλες συντάξεις, για περίπου 120.000 επικουρικές και περίπου 30.000 εφάπαξ. Ουσιαστικά μιλάμε για 140.000 οικογένειες χωρίς εισόδημα που πρέπει να καλύψουν έξοδα για φάρμακα, για γιατρούς, που με την εργασία τους όμως όλα τα προηγούμενα χρόνια έχουν προπληρώσει στις συντάξεις τους και σήμερα δεν τις παίρνουν. Κι όμως, χωρίς τη συμβολή των εργαζομένων του ΕΦΚΑ, τους οποίους η κυβέρνηση διαστόματος Χαντζηδάκη καθιδρίζει πρωί, μεσημέρι, βράδυ, τίποτε απολύτως δεν θα είχε γίνει. Δύο φορές έχετε εγκαινιάσει την ηλεκτρονική έκδοση με το πάτημα ενός κουμπιού. Και το πάτημα ήταν για να βάλετε, αντί για εργαζόμενους, μεγαλοδικηγορικά γραφεία στον ΕΦΚΑ. Συνειδητά απογυμνώσατε τις υπηρεσίες συντάξεων για να γίνει πιο εύκολη η επέλαση των ιδιωτικών συμφερόντων. Κι όμως, αν γινόταν πλήρης εξυγχρονισμός των πληροφοριακών συστημάτων του ΕΦΚΑ και προσλαμβάνονταν προσωπικό επαρκές, ο χρόνος αναμονής έκδοσης των συντάξεων θα είχε μηδενιστεί. Και το ξέρετε αυτό πάρα πολύ καλά. Ο εμπεγμός σας όμως συνεχίζεται. Η μετατροπή της ασφάλισης σε χρηματιστηριακό προϊόν δεν είναι κοινωνική πολιτική. Είναι ρίσκο και τζόγος. Τόσο οι παλιοί και περισσότερο οι νέοι ασφαλισμένοι θα δουν το λεγόμενο ατομικό κουμπαρά τους μισοάδιο σίγουρα ή και τελείως άδειο με βάση και τη διεθνή και την ελληνική εμπειρία. Τα ποσοστά αναπλήρωσης με βάση τα έτη εργασίας προσθέτουν ψίχουλα στον ατομικό κουμπαρά και στις μελλοντικές συντάξεις των σημερινών νέων εργαζομένων, ενώ το κράτος αποσύρεται πλήρως από την εγγύηση των συντάξεων. Μιλάτε για κοινωνική πολιτική και οι εργαζόμενοι στην προβλήτα 2 και 3 του Πειραιά, παρά το νομικό πλαίσιο που είναι σαφές, δεν έχουν ενταχθεί στα βαρέα και ανθυγίνα. Μάλιστα, ο υπουργός σας δεν απαντάει στο αίτημα συνάντησής του με το Σωματείο των Εργαζομένων, την ΕΝΕΔΕΠ, για να μπει τέρμα σε αυτή την παρανομία της εργοδότριας εταιρείας. Ουσιαστικά βάζετε πλάτη στο κινέζικο μονοπόλιο. Πάμε τώρα σε ό,τι έχει το θράσος να παρουσιάζεται ως κοινωνική προστασία. Θα μπορούσαμε να μιλάμε βέβαια για ώρες. Από πού και ως πού είναι κοινωνική προστασία η μείωση των κρατικών δαπανών για την πρόνοια κατά 50%. Το κλείσιμο ειδικών σχολείων, ιδρυμάτων πρόνοιας, οι περικοπές σε επιδόματα, σε θεραπείες, σε συντάξεις με εργαλείο την λειτουργικότητα. Όλα αυτά δηλαδή που περιλαμβάνονται στο περιβόητο σχέδιό σας για την αναπηρία. Και ενώ ξέρετε πως τα άτομα με ειδικές ανάγκες χτυπήθηκαν πολλαπλά από την πανδημία και τώρα από την ακρίβεια. Τα μέτρα που επικαλείστε δεν μπορούν ούτε στο ελάχιστο να αντισταθμίσουν τις απώλειες από την ακρίβεια, την περικοπή των επιδομάτων, από την πληρωμή για φάρμακα, θεραπείες, εξετάσεις, τεχνολογικά βοηθήματα, από τη συρρήκνωση πρώτα και κύρια δημόσιων δομών, είτε αυτές αφορούν την παιδική προστασία, είτε την πρώιμη διάγνωση και έγκαιρη παρέμβαση, την ειδική αγωγή, αλλά και την τρίτη ηλικία, την αποκατάσταση. Από πού και ως πού είναι κοινωνική προστασία τα σχολικά γεύματα να δίνονται μόνο στο 20,2% των μαθητών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Λες και τα παιδιά πεινάνε μόνο μέχρι την ηλικία των 12 χρόνων. Χώρια που εξαιρείται από το πρόγραμμα τα παιδιά στα ειδικά σχολεία.
διαφημίζετε νέες θέσεις στους παιδικούς σταθμούς και στα ΚΔΑΠ που καλύπτουν μόνο ένα πολύ μικρό μέρος των αυξημένων αναγκών. Στα ΜΕΝ ΚΔΑΠ το πολυπόθητο κουπόνι πήρε μόλις 8,1% των παιδιών, ενώ στους παιδικούς σταθμούς το ποσοστό κάλυψης των αναγκών έφτασε μόλις το 30% των αναγκών. Αλλά ξέρουμε, το πρόβλημα θα το λύσετε, λέτε, ακούσαμε ξανά τον κύριο Πρωθυπουργό, με τις νταντάδες της γειτονιάς. Όμως καμιά μορφή αποσπασματικής και υποβαθμισμένης υπηρεσίας που μπορεί να στηρίζεται σε ένα άτομο με κάποιες πιστοποιημένες δεξιότητες για φύλαξη παιδιών δεν μπορεί να υποκαταστήσει μια επιστημονικά οργανωμένη κοινωνική δομή όπως ο παιδικός σταθμός. Και μιας και μιλάμε για τη φροντίδα των παιδιών και σας έχει πιάσει και ο πόνος για το δημογραφικό πρόβλημα, σας καταθέτουμε τα υπομνήματα που μας έστειλαν τόσο η Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας, όσο και η Πανελλαδική Ομοσπονδία Τριτέκνων, με τις θέσεις τους, τα αιτήματά τους, τα όλα από αυτά είναι δίκαια, απαιτούμε να υλοποιήσετε τα δίκαια αιτήματά τους άμεσα. Τα καταθέτουμε στα πρακτικά, προς γνώση και συμμόρφωση και για τα περαιτέρω φυσικά, με πρακτικές ενέργειες. Εδώ θα είμαστε να το ελέγξουμε. Προβάλλεται ως επίτευγμα τους 16.000 επίσης μόνιμους διορισμούς στην εκπαίδευση, ενώ από το 2010 έως σήμερα έχουν αποχωρήσει από τα σχολεία περίπου 50.000 εκπαιδευτικοί. Πώς θα καλυφθούν αυτά τα κενά? Πολύ απλά δεν θα καλυφθούν, σας λέμε. Και μιας που μιλάμε για κοινωνική πολιτική, κύριοι της κυβέρνησης και ειδικά κυρία Λύπη, κυρία Κεραμέως, η κυρία Υπουργός Παιδείας, φέρνετε ένα νόμο πλαίσιο για τα πανεπιστήμια κυριολεκτικά μέσα στο κατακαλό καιρό, υποτίθεται για να ευνηδιάσετε τους φοιτητές, τους πανεπιστημιακούς καθηγητές, όλους τους εργαζόμενους σε αυτά. Αλλά δεν θα σας περάσει, γιατί τον έχουν καταδικάσει όλοι τους με πολύ μεγάλα ποσοστά. Και οι φοιτητές και οι πανεπιστημιακοί καθηγητές και οι διοικητικοί υπάλληλοι. Γιατί κάνει κουρελόχαρτα τα πτυχία, υποβαθμίζει τις σπουδές, τις εργασιακές τους σχέσεις. Και γι' αυτό θα το αντιπαλέψουμε και για να μείνει στα χαρτιά αν τελικά περάσει με τις αθροί πλειοψηφία σας. Εκεί όμως που το απογειώνεται είναι στα υποτίθεται μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας κατά των γυναικών. Παρουσιάζεται ως κοσμογονία τους μόλις 19 ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών και παιδιών και τα 43 συμβουλευτικά κέντρα στα οποία η χρηματοδότηση εξαρτάται κατά πολύ από τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το προσωπικό δουλεύει με συμβάσεις που έχουν ημερομηνία λήξης. Αφήστε τα μεγάλα λόγια. Για την προστασία των γυναικών και την πολύμορφη βία χρειάζεται ολόπλευρη οικονομική, νομική, συμβουλευτική, κοινωνική στήριξη των γυναικών που εκτός των άλλων θα αποτρέπει τους δράστες να δρουν ανενόχλητοι. Και τέτοια δεν υπάρχει. Κύριοι της κυβέρνησης, ο απολογισμός του κυβερνητικού σας έργου στην κοινωνική πολιτική παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις. Εξηγείται αυτό κατά τη γνώμη μας. Αποδεικνύει την αντίληψή σας για το τι ορίζεται ως κοινωνική πολιτική. Πού είναι, για παράδειγμα, για να το εξηγήσω αυτό που λέω, ο απολογισμός σας στον τομέα της υγείας? Ή μήπως δεν έχετε πάρει χαμπάρι ότι υπάρχει αναζωπήρωση της πανδημίας? Απίθανο. Απλά συνεχίζετε να αρνείστε τη στήριξη των δημοσίων νοσοκομείων, των δομών υγείας, των κέντρων υγείας. Καθησυχάζετε τον κόσμο για να μην χάσει κανένα ευρώ το μεγάλο τουριστικό κεφάλαιο. Ακολουθείτε την ίδια συνταγή που έφτασε τις δημόσιες δομές υγείας στο απροχώρητο. Έχετε καταλάβει ότι αυτή τη στιγμή
όποιος δεν έχει μπάρμπα στην κορώνη ή γεμάτο πορτοφόλι δεν έχει πρόσβαση σε στοιχειώδεις υπηρεσίες υγείας. Ξέρετε ότι όποιος πάρει στο 1535 για να κλείσει ραντεβού δεν του δίνουν ούτε το Σεπτέμβρη, ότι υπάρχει αδυναμία εκτέλεσης ακόμα και ενός απλού παραπεμπτικού. Έχετε πάρει χαμπάρι τι γίνεται στο Καραμανδάνιο στην Πάτρα με την έλλειψη των αναισθησιολόγων, στη Χίο ή στην Καρδίτσα που έμειναν χωρίς ακτινολογικό τμήμα ή χωρίς αξονικό τομογράφο, τι γίνεται στα νησιά λόγω αύξησης του φόρτου εργασίας σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Ξέρετε πολύ καλά. Γι' αυτό και τους υγειονομικούς που τους λαιλατίσατε τόσα χρόνια ούτε φέτος θα πάρουν τις άδειές τους, τους μετακινείτε σε νησιά ή στην περιφέρεια για να σώσουν ό,τι σώζεται, αφήνοντας όμως πίσω μεγάλα κενά. Μήπως δεν έχετε ακούσει ότι πριν λίγες μέρες το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε αντισυνταγματικές τις περικοπές που κάνατε και εσείς και ο ΣΥΡΙΖΑ στους μισθούς των νοσοκομειακών γιατρών? Ορίστε πεδίο κοινωνικής πολιτικής, κύριοι της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Συμμορφωθείτε με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και επαναφέρετε τους μισθούς των νοσοκομειακών γιατρών στα επίπεδα πριν τις περικοπές. Τι ονομάζεται δηλαδή κοινωνική πολιτική στην υγεία? Τον προσωπικό γιατρό, δηλαδή ένα τηλέφωνο και ένα ραντεβού για ένα βασικό πακέτο εξετάσεων, και αυτό όταν και αν, γιατί μπορεί να μην γίνει ούτε καν αυτό δηλαδή. Ο ασφαλισμένος θα πρέπει να επιδοθεί σε σαφάρι για να βρει τώρα προσωπικό γιατρό, ώστε να του εξασφαλίσει προτεραιότητα στα ραντεβού των τακτικών ιατρίων των νοσοκομείων. Μάλιστα, αν δεν τα καταφέρει, τότε όχι μόνο θα αυξηθεί η αναμονή για ένα πολυπόθητο ραντεβού στα τακτικά ιατρία νοσοκομείου, αλλά και θα τιμωρηθεί επιπλέον, πληρώνοντας ακριβότερα τις εξετάσεις και τις θεραπείες. Φορτώνεται στον ασφαλισμένο άλλο ένα 10% που θα γίνει 20% στη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη. Έβγε σας λοιπόν. Στην υγεία τα λύσατε τα ζητήματα. Αλλά ούτε για τη στήριξη των αγροτών, των κτηνοτρόφων, των αυτοαπασχολουμένων επαγγελματιών και εμπόρων ακούσαμε τίποτα. Δεν χωράνε κάτω από την ομπρέλα της κοινωνικής σας πολιτικής όλοι αυτοί? Δεν πλήττονται οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι από την εκτόξευση του πληθωρισμού? Τις όποιες αυξήσεις τις βλέπουν οι αγρότες στην τιμή πώλησης της πλειοψηφίας των προϊόντων τους, που είναι κάτω από την τεράστια αύξηση του κόστους παραγωγής. Τα μέτρα που λαμβάνετε είναι πάρα πολύ πίσω από τις ανάγκες. Οι κτηνοτρόφοι δεν μπορούν να κρατήσουν τα κοπάδια τους λόγω του κόστους των ζωοτροφών. Αντί για μια γενναία επιδότηση, δώσατε τα ψίχουλα των 2 περίπου ευρώ ανά ζώο. Εξαγγείλατε για 600.000 αγρότες ένα κονδύλι 60 εκατομμυρίων που δεν φτάνει ούτε για ζήτο, με την τιμή του ντίζελ κίνηση σχεδόν στα 2,5 ευρώ το λίτρο. Και από την άλλη συνεχίζεται ο εμπεγμός με τις αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ που καθυστερούν, δεν καλύπτουν την αξία της χαμένης παραγωγής. Είναι μόνιμο πρόβλημα. Κάντε το εξής απλό. Ο ΕΛΓΑ να αποζημιώνει για όλες τις απώλειες το 100%. Ίδια αδιέξοδη πολιτική κατάσταση είναι και στους επιχειρηματίες, τους μικρούς επιχειρηματίες, επαγγελματίες, βιοτέχνες, εμπόρους. Τα μέτρα που πήρατε μέσα στην πανδημία, το ξέρετε, ήταν εντελώς ανεπαρκή, ημίμετρα, που δεν αντιμετώπισαν τα προβλήματα που οξύνθηκαν λόγω και της ίδιας της πολιτικής που εφαρμόσατε, όπως τα εκτεταμένα lockdown και άλλα. Προτείναμε ως κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ συγκεκριμένα μέτρα στήριξης που αφορούν και στη φορολογική φοροελάφρυνση, στην ελάφρυνση με επαναφορά του αφορολόγητου ορίου και σε διαγραφές χρεών και άλλα μέτρα, τέλος πάντων, ανακούφισης, τα οποία αρνηθήκατε πανηγυρικά. Δεν φέρατε καν στην ολομέλεια την ολοκληρωμένη πρόταση που καταθέσαμε για τέτοιες παρεμβάσεις ανακούφισης των αυτοαπασχολουμένων της πόλης, των μικρομεσαίων αγροτών. Και τώρα η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο.
Τελικά αποδεικνύεται πως κάτω από αυτή την ομπρέλα της δίθεν κοινωνικής πολιτικής στριμώχνεται μέτρα τα οποία μπορεί να λέτε ότι ωφελούν την πλειοψηφία της κοινωνίας, όμως κοιτάζοντας προσεκτικά βλέπεις πως η σκιά της πέφτει και προστατεύει μόνο τους μόνιμα και πολλαπλά ωφελημένους, τους λίγους επιχειρηματικούς ομίλους. Αυτό ισχύει και για τα περισσότερα από όσα παρουσιάσατε και σήμερα. Κύριοι της κυβέρνησης, παρόλα αυτά επιμένετε πως αυτά που ζούμε είναι μια άτυχη στιγμή, μια κακή συγκυρία, κάποιοι εξωγενείς κυρίως παράγοντες που εμφανίστηκαν ξαφνικά και μας επηρεάζουν, οι οποίοι όμως αργά ή γρήγορα θα ξεπεραστούν και σύντομα θα επιστρέψουμε στην περιβόητη κανονικότητα. Μα αυτή είναι η κανονικότητα, κυρίες και κύριοι, του δρόμου ανάπτυξης που επιλέξατε και που όλοι σας υπηρετείτε. Του γνωστού και μη εξαιρεταίου καπιταλιστικού δρόμου. Μια ζωή υπόσχεστε ότι θα ανοίξει μια χαραμάδα, κάτι θα δώσετε επιπλέον για ανακούφιση, μια μικρή έστω βελτίωση για τη ζωή του λαού. Όμως αυτή τη χαραμάδα την κλείνει το ίδιο το σύστημα της εκμετάλλευσης. Μια με τις οικονομικές κρίσεις του, μια με την πανδημία, τώρα και με έναν πόλεμο και μια νέα κρίση που βρίσκεται πρώτων πυλών είναι σε εξέλιξη. Αν αυτή που σύντομα περιέγραψα ήταν η περιβόητη κοινωνική πολιτική σας, για την οποία με θράσος κομπάζατε εδώ μέσα, φανταζόμαστε τι έχει να περιμένει ο ελληνικός λαός από εδώ και πέρα. Από όλους τους επίδοξους κυβερνητικούς μνηστήρες. Και αυτά δεν τα λέμε μόνο εμείς, τα ομολογούν τα δικά σας επιτελεία, ευρωπαϊκά, διεθνή, τα οποία μιλούν για ένα νέο Αρμαγεδόνα. Γιατί οι οικονομικές εξελίξεις δείχνουν πως ήδη η Ευρωζώνη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, βρίσκονται μπροστά σε νέα κρίση, ενώ αυξάνεται η πιθανότητα σοβαρής επιβράδυνσης συνολικά της διεθνούς οικονομίας. Γιατί βλέπουν πως στην πορεία της οικονομίας επιδρούν σημαντικά οι κυρώσεις του πολέμου, που κανείς δεν ξέρει πότε θα τελειώσει και αν δεν θα επεκταθεί, όσο και αν προσπαθούν τα επιτελεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εμφανίσουν μια εικόνα ενότητας, από παντού προβάλλουν οι οξυμένες αντιθέσεις και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη για το ποιες επιλογές πρέπει να ακολουθήσουν στην ενεργειακή, στη δημοσιονομική, στη νομισματική τους πολιτική. Χώρια που τα περιθώρια για νέα πακέτα προσωρινής στήριξης, εδώ που τα λέμε, έχουν περιοριστεί σημαντικά, έχουν περιοριστεί πάρα πολύ. Μέσα σε όλα αυτά, η κυβέρνησή σας και προσωπικά ο κύριος Μητσοτάκης καλλιεργείται στο λαό ψεύτικες προσδοκίες για την έξοδο από το καθεστώς της ενισχυμένης εποπτείας. Δίνεται ελπίδες ψεύτικες για υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, λες και η ελληνική οικονομία είναι σε καμιά γυάλα απομονωμένη. Βέβαια, όλα αυτά τα λέτε για να τα ακούσει το μεγάλο κεφάλαιο, γιατί ο λαός ξέρει πως θα δυσβάσει τα κταβάρη που του επιβλήθηκαν την τελευταία δεκαετία παραμένουν ακόμα στο ακέραιο. Ξέρει πως η περίφημη ευρωπαϊκή κανονικότητα συνοδεύεται από μόνιμες δεσμεύσεις, από μηχανισμούς ελέγχου για την απρόσκοπτη εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής. Ξέρει και μπορεί να δει πως ήδη έχουν τεθεί σε εφαρμογή οι δεσμεύσεις και τα προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης, που αποτελεί και το νέο μεγάλο υπερμνημόνιο σε βάρος των λαών της Ευρώπης και της Ελλάδας μέσα σε αυτούς. Τις συμβάσεις του οποίου όλοι μαζί, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ, ψηφίσατε, άσχετα αν τσακώνεστε για το πού και πώς, σε ποιους ομίλους θα καταλήξει το ζεστό αυτό χρήμα. Ο λαός ξέρει πως ήδη πληρώνει ακριβά και θα συνεχίσει να πληρώνει το κοινό σας όραμα για την περιβόητη πράσινη μετάβαση, για να μπορέσουν να κάνουν χρυσές δουλειές δηλαδή τα μονοπόλια της ενέργειας με πρόσχημα τη δίθεν προστασία του περιβάλλοντος. Και όσοι δεν ξέρουν μπορούν να καταλάβουν πως όλα αυτά είστε δεσμευμένοι όλοι σας. Και εσείς της Νέας Δημοκρατίας και εσείς του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, παρά τις προεκλογικές κορώνες και τους καυγάδες που επιβεβαιώνουν έτσι κι αλλιώς τις μεγάλες συγκλήσεις σας. Και μη μας πείτε πάλι για την προοδευτική σας διακυβέρνηση
κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, την είδαμε κι αυτή. Έλειωσε πια αυτή η καραμέλα. Ούτε τα μνημόνια και τα παλιά και τα νέα είναι προοδευτικά. Ούτε οι λεγόμενοι πράσινοι στην ουσία κατάμαυρη μετάβαση, την οποία υπερασπίζεστε κι εσείς, είναι προοδευτική. Ούτε η απαξίωση των διαφόρων εγχώριων μορφών ενέργειας είναι προοδευτική. Ούτε οι δεσμεύσεις όλων σας στη ΣΥΠΑ και στο ΝΑΤΟ είναι πρόοδος. Μπορώ να σας πω πολλά, όχι μόνο εγώ, ολόκληρος ο ελληνικός λαός μπορεί, γιατί για όλα αυτά τα αντιλαϊκά έργα και τις ημέρες της διακυβέρνησής σας τα έχει ζήσει στο πετσί του. Και μη μας ξεφουρνίσετε εδώ πάλι πως ό,τι εφαρμόσατε ήταν από υποχρέωση για να βγάλετε τη χώρα από τα μνημόνια. Όλα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο που φέρατε ήταν όλη επιλογή δική σας, κατά δική σας. Όπως επίσης τις επιλογές σας τις αποδείξατε και 3 χρόνια τώρα σαν αντιπολίτευση. Στηρίξατε όλες τις στρατηγικές επιλογές της κυβέρνησης πάνω από τα μισά της νομοσχέδια. Πριν λίγες μέρες όλοι μαζί, κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ψηφίσατε να δοθούν νέα προνόμια στους εφοπλιστές, όπως είναι το αφορολόγητο πετρέλαιο. Την ώρα που τα λαϊκά νοικοκυριά έχουν γονατίσει από την ακρίβεια και τους φόρους, την ώρα που τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια έχουν γίνει απλησίαστα και οι λαϊκές οικογένειες δεν μπορούν να σκεφτούν καν να πάνε λίγες διακοπές, ψηφίσατε μαζί τα δωράκια στους εφοπλιστές. Και μετά τσακώνεστε για το ποιος θα πρωτοκαθίσει αύριο στην κυβερνητική καρέκλα και θα είναι ο εκλεκτός αυτών των μεγάλων αφεντικών. Κατανοητό, ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος. Γι' αυτό ο καθένας σας πουλάει ό,τι έχει. Η Νέα Δημοκρατία πουλάει την χωρίς καθυστερήσεις εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής με κάθε κόστος. Ο ΣΥΡΙΖΑ βγάζει στο παζάρι την εξασφάλιση της κοινωνικής συνένεσης σε πιθανές συνθήκες κοινωνικής ή άλλης κρίσης και το ΠΑΣΟΚ την προθυμία του να στηρίξει οποιαδήποτε κυβέρνηση εκ των δύο. Απέναντι σε όλους εσάς υπάρχει το ΚΚΕ που είναι η μοναδική δύναμη που μπορεί και δίνει απαντήσεις στα σημερινά αδιέξοδα. Απαντήσεις όμως που απαιτούν και σύγκρουση με αυτό το σημερινό δρόμο που όλοι σας ακολουθείτε και που θέλουν τον ίδιο το λαό πρωταγωνιστή των εξελίξεων και στη διεκδίκηση όλων αυτών. Γιατί καλοί οι κυβερνητικοί απολογισμοί και των σημερινών της σημερινής κυβέρνησης και των προηγούμενων που κυβέρνησαν πριν, αλλά τον πραγματικό, τον τελικό απολογισμό θα τον κάνουν οι ίδιοι εργαζόμενοι. Τα υπόλοιπα, γιατί έχω κι άλλα, στη δευτερολογία μου.